Κώστα Ζέμπερη, ο οποίος μάλιστα έχει καταθέσει αίτηση για να παραστεί ως πολιτική αγωγή στην εκδίκαση της υπόθεσης αυτής. Κύριε Λίτρα, έχουμε κάποιο νεότερο? Έχετε ενημερωθεί από τις αρχές αν υπάρχει κάποιο νεότερο στις έρευνες για την υπόθεση? Κύριε Χατζηγκολάου, καλησπέρα. Οι έρευνες αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακόμα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ψάχνουν να βρουν διάφορα στοιχεία και να συλλέξουν διάφορα στοιχεία και πληροφορίες. Δεν σας κρύβω ότι μου πει η αστυνομία κιόλας ότι κάνει έκκληση αν κάποιος μάρτυρας είδε κάτι να επικοινωνήσει έστω και ανώνυμα. Όπως επίσης θα πρέπει να περιμένουμε τα εργαστηριακά αποτελέσματα που και αυτά θα δείξουν πράγματα, δηλαδή το DNA όταν βγει ή διάφορα άλλα στοιχεία. Αυτό που έχω απλά να δώσω σαν καινούργια πληροφορία που πληροφορήθηκα είναι το εξής, ότι εκτός από τις 14 μαχαιριές έχει και χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο. Αυτό είναι μια πληροφορία την οποία σας τη δίνω. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Τώρα το πληροφορήθηκα, δεν το έχω αξιολογήσει κι εγώ ακόμα, αλλά έχει δεχτεί και χτυπήματα στο πρόσωπο από γροθιές. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λίτρα.